Το έργο ενό νέου σύγχρονου προπονητηρίου που ξεκίνησε ήδη η κατασκευή του, καθώ και για δύο beach volley που θα κατασκευαστούν ευρύτερα στην περιοχή του γηπέδου Κραχτίδη, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχο Δράμα Κυριάκο Χαρακίδη, τονίζοντα πω το δεύτερο έργο είναι απέτηση των συνδημοτών μα. Ο Δήμος Δράμα, με, με την έναρξη των εργασιών ε, του, προπονη, του νέου προπονητηρίου, αποδεικνύει ότι πέρα από τα μεγάλα έργα τα οποία ε, έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό ή τον κοινωνικό τομέα ή τις οδοποιίες και τις αναπλάσεις δίνει το ίδιο έμφαση και ε, στον αθλητισμό. Ε, με το έργο αυτό αναπλάθεται μια περιοχή εδώ μπροστά στο αθλητικό κέντρο του Κραχτίδη 8 στρεμάτων όπου θα κατασκευαστεί ένα νέο προπονητήριο το οποίο θα καταλαμβάνει περίπου 2.200 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου και έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα αθλήματα πλην ποδοσφαίρου. Ε, όπως επίσης και δίπλα ακριβώ στο προπονητήριο θα κατασκευαστούν και δύο γήπεδα beach volley που είναι απέτηση των δραμηνών εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι με το έργο αυτό δίνουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα με τις προπονήσεις των συλλόγων και σωματείων αθλητικών, τα οποία είτε δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν για τις προπονητικές τους ανάγκες και έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλα γήπεδα ή και εκτός δράμας, αλλά περισσότερο θα ικανοποιηθούν και όσον αφορά τις ώρες, πέρα από το χώρο δηλαδή, και τις ώρες τις οποίες χρειάζονται για να κάνουν αθλητισμό ή και πρωταθλητισμό σε πολλές των περιπτώσεων. Θα γίνει ένα πολύ σύγχρονο προπονητήριο, ένα προπονητήριο το οποίο δεν υπάρχει σε περιφερειακούς δήμους πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ένα προπονητήριο που από τα τρία τα οποία θα λειτουργούν στην Ελλάδα είναι ίσως το μόνο το οποίο θα είναι καθόλου νόμιμα κατασκευασμένο. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, έχει διάρκεια ολοκλήρωσης περίπου στους έξι μήνες όσον αφορά της εγκαταστάσεις του και μετά θα ακολουθήσει τοποθέτηση του θόλου γιατί είναι όπως σας είπα κάτι νέο όσον αφορά την τεχνολογία θα είναι ένα φουσκωτό προπονητήριο και αυτό είναι αν θέλετε και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του και το εντυπωσιακότερο της κατασκευής του. Περισσότερα θα βλέπουμε στην πορεία του έργου και φυσικά θα μπορέσουμε έτσι να παρακολουθούμε και την πορεία της ανάπλασης της περιοχής, μια περιοχή που είναι σαφέστατα υποβαθμισμένη όλα αυτά τα χρόνια, μια περιοχή που όντως θα αλλάξει χαρακτήρα, μια και οι ανάγκε του προπονητηρίου και των δύο γηπέδων θα καλύπτονται και από πάρκινγκ αλλά και από κατάλληλη δενδροφύτευση όλης της περιοχής την οποία χρειάζεται έτσι κι αλλιώ για να αυξηθεί το ισοζύγιο πρασίνου του Αθλητικού Κέντρου Καρακτήτη.